Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Από τον κύριο Κερίδη πρώτη να παρακαλέσουμε για λόγους ραδιοφωνικής σωστής ακρόασης να μην πέφτει η φωνή του ενός πάνω στη φωνή του άλλου. Είστε και οι δύο έμπειροι και στα ραδιοφωνικά και στα τηλεοπτικά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι για τον κύριο Κερίδη. Τι γκάφα ολκής ήταν αυτή, κύριε Κερίδη, χθες? Δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με αυτόν τον μαχητή που δήλωσε και υπερηφάνεια το ότι είναι εκεί με το τάγμα Αζόφ? Δεν ξέρω αν θα μπορούσε, πάντως σίγουρα θα έπρεπε, γιατί έδωσε... Ήταν μια παραφωνία, όπως το είπατε σωστά, μια γκάφα η οποία έδωσε λαβή στους διάφορους να πούν τα διάφορα και να ξεφύγουν, αν θέλετε, όσο μπορούν βέβαια να ξεφύγουν, από την ηθική τους χρεοκοπία. Διότι είδατε τα μικρότερα κόμματα που δεν παρευρέθηκαν και ψάχναν αφορτή, προφανώς, αλλά και την αμηχανία. Εγώ δεν το περίμενα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Πίστευα ότι θα είναι πολύ πιο... πώς να το πούμε, ενθουσιώδη στη συμμετοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είδα ένα ύξης αφήξης, έναν Αλέξη Τσίπρα μπροστά μόνος του να χειροκροτεί και από πίσω οι άλλοι να μην είναι σίγουροι γιατί είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η Ελληνική Βουλή, να κρατήσουμε το μείζον, έστειλε ένα μήνυμα συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας, του δοκιμαζόμενου Ουκρανού λαού, και το μήνυμα ελευθεριά ή θάνατος που είπαν οι πρόγονοί μας ξανακούστηκε και σήμερα τώρα εκεί. Και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω, γιατί η Ελλάδα είναι και πρέπει πάντα να είναι από τη σωστή μεριά της ιστορίας. Εντάξει, το σώσατε λίγο. Ο κύριος Κατρούγκαλος τώρα έχει το λόγο. Ένα σχόλιο δικό σας. Ναι, και θέλω, κύριε Κατρούγκαλε, να μου πείτε, γιατί βλέπω σήμερα μία ανάρτηση του κυρίου Πολάκη στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, στην οποία λέει ότι και ο Μητσοτάκης και ο Τασούλας ήξεραν ότι θα υπάρχει βίντεο με τον τάγμα Αζόφ και μάλιστα το έκαναν, λέει, για να δείξουν πως οι Έλληνες της Ουκρανίας είναι με τα τάγματα Αζόφ και δεν είναι ρωσόφιλοι. Υιοθετείτε μια τέτοια άποψη ότι συνειδητά Μητσοτάκης και Τασούλας ήξεραν ότι θα μιλήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαχητής του τάγματος Αζόφ? Η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη, ναι. Και πέραν τούτου, Το κανονισμός μας λέει ότι κανείς δεν εμφανίζεται απρόσκειτο στην Ελληνική Βουλή. Εγώ ας πάρω την υπηρότερη εκδοχή, που δεν νομίζω ότι ισχύει. Νομίζω ότι οι πολιτικές ευθύνες είναι βαρύτερες. Από τη στιγμή που η πρόσκληση ήταν στον αρχηγό του κράτους της Ουκρανίας, και ως τέτοιο ήθελε να μιλήσει στη Βουλή, νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής όφιλε να απορρίψει το να μιλήσουν δύο άσχετα πρόσωπα, όποια και αν ήταν αυτά. Το ουσιώδες βέβαια εδώ είναι ότι δόθηκε βήμα στον νεοναζισμό στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι το μείζον. Προφανώς το ερώτημα είναι ότι αυτό έγινε από λάθος ή συνειδητά, όπως λέει ο κύριος Πολάκης. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να κάνω τίκη προθέσεων. Λέω ότι αντικειμενικά είναι ένα μείζον πρόβλημα. Δεν είναι κάτι έλαστον, δεν είναι απλώς μια αστοχία. Μάλιστα. Και ακόμα πιο προβληματικό γίνεται το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το εμφανίζει σε κάτι τόσο ελαφρύ και προσπαθεί με fake news, ότι τάχα εμείς είμαστε υπέρ της ρωσικής εισβολής, να αναστρέψει πλήρως την πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μείζον το οποίο θα αναθέσω υπόψη σας. Στην Κυπριακή Βουλή, η πρόεδρος της, στο τέλος, κλείνοντας, όπως έκανε και ο κύριος Τασούλας, αναφέρθηκε στην προφανή και ξεκάθαρη αναλογία. Ακούγεται που από κάποιον από εσάς ένα θόρυβος. Πιθανότατα από μένα, γιατί ταξιδεύω προς Δελφούς, αλλά δεν είναι κάτι που να κάνω γι' αυτό. Ναι, σωστά. Έλεγα λοιπόν ότι αναφέρθηκε στο ότι δεν μπορεί η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγυήτρια σε μια μελλοντική διπλωματική συμφωνία Ουκρανίας, Ρωσίας ή Τουρκία, ναι, μια χώρα που έχει βαρύτατα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και που ξέρουμε πως λειτουργήσε ως εγγυήτρια στην περίπτωση της τραγωδίας της Κύπρου. Ναι. Και πρέπει να τονίσω ότι αυτά έπρεπε για λόγους και δικού μας εθνικού συμφέροντος να τα λέμε.
Μάλιστα. Πάντως, εγώ, κύριε Κατρούγκαλε, εγώ είδα την ανακοίνωση, είδα την ανακοίνωση του πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα χθες το απόγευμα, ο οποίος είπε πως η φιλολογία ότι το τάγμα Αζόφ είναι ναζιστές είναι φαΐ μια ρωσική προπαγάνδα που προσφέρει η ρωσική πλευρά, ότι είναι ενταγμένο στον Ουκρανικό στρατό και ότι είναι αυτοί που μάχονται και μέχρι στιγμής έχουν κρατήσει τη Μαριούπολη σε ουκρανικά χέρια. Και να αναφερθούμε και στον πρόξενο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε αυτό, ότι οι Αζόφ τους πήγαιναν φαγητό. Επ' αυτής της απόψεως, της επίσημης απόψεως της ουκρανικής πλευράς, τι λέτε? Μας ακούτε? Χάθηκε. Ήταν δύσκολη η επικοινωνία, γιατί... Ο κύριος Χερίδης είναι στη γραμμή μας. Εγώ είμαι. Ωραία. Για πείτε μας εσείς. Απαντήστε τι λέτε αυτό για αυτή ερώτημα. Την επίσημη άποψη της ουκρανικής πλευράς για το τάγμα Αζόφ. Αν και θα έχει ενδιαφέρον και η απάντηση του. Θα τον πάρουμε ξανά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει έντονη ρωσική προπαγάνδα και ότι πάρα πολύ τσιμπάν. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να τον ρωτήσω. Γιατί ήταν αποδεκατισμένη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή ομιλία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και γιατί δεν χειροκρότησε όταν ξεκίνησε, πολύ πριν. Α, έχουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, κύριε Κερίδη, να ξέρετε. Ναι. Έλεγα λοιπόν, αν έχω το λόγο. Ωραία. Μα ακούσατε το ερώτημα, κύριε Κατρούγκαλε? Άκουσα το ερώτημα. Ωραία. Είναι σαφές ότι το τάγμα Αζόφ ήταν νεοναζιστικό από τη σύστασή του. Ναι. Για αυτό το λόγο και το Κογκρέσο. Για σήμερα λέμε, γιατί ο Ουκρανός πρέσβης λέει ότι σήμερα δεν είναι και ότι είναι ενταγμένο πλήρως στον Ουκρανικό στρατό και ότι είναι αυτό εξαιτίας του οποίου η Μαριούπολη είναι ακόμα σε Ουκρανικά χέρια. Λοιπόν, πριν από ένα χρόνο είχαμε από αξιωματούχους του τάγματος Αζόφ την ομολογία ότι ένα 20% κατά αυτόν, η ήπια δηλαδή εκδοχή, είναι νεοναζιστές. Τα σύμβολα είναι εκεί, η δράση τους είναι εκεί και το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι εντάχθηκε ως αυτόνομη ομάδα, μονάδα στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας. Δεν διαλύθηκε ώστε να πάνε όσοι δεν ήταν νεοναζιστές και να ενταχθούν εκεί. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Ακούστε με σε αυτό. Επισκέφθηκα την Ουκρανία ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Τα τρία πράγματα που έθεσα στον πρόεδρο της Βουλής, με τον οποίο συναντηθήκαμε, ήταν πρώτα το αυτονόητο, καταδίκη της ρωσικής εισβολής, αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχουμε για την κοινότητά μας στη Μαριούπολη. Το δεύτερο ήταν αυτό που σας είπα προηγουμένως, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, και η Τουρκία παραβάλλει. Και η παράβαση αυτή του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να επισημαίνεται. Το τρίτο όμως ήταν σχετικό με την εσωτερική κατάσταση. Ρώτησα τον πρόεδρο της Ουκρανικής Βουλής, γιατί απαγορεύτηκε η λειτουργία 11 κομμάτων, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Εμείς υπερασπιζόμαστε την ελευθερία παντού. Και γίνονται σε ψηφισμοί. Ούτε για την νομιμότητα, ούτε για το διεθνές δίκαιο, ούτε για την ελευθερία. Αυτή λοιπόν είναι η στάση μας, που είναι μια στάση αρχών. Άρα, συγγνώμη κύριε Κατρούγκαλο, αν μου επιτρέπετε λίγο. Δηλαδή, θεωρείτε ότι περίπου είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας? Δεν έχω καταλάβει από τη στιγμή που κατηγορείτε την Ουκρανία για όλα αυτά σε μια στιγμή επίθεσης και δολοφονίας των αμάχων. Αλήθεια, υπάρχει χώρος για να κάνουμε και τέτοιου είδους συζητήσεις? Δηλαδή υπάρχουν και ερωτηματικά. Κυρία Κοραή, εσείς υπερασπίζεστε τον νεοναζισμό? Όχι. Όχι βέβαια, μα δεν νομίζω ότι... Αυτό που είπα και εγώ είναι σαφές. Και από την αρχή είναι δεδομένη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά της εισβολής υπέρ του διεθνούς δικαίου. Μόνο στην Ουκρανία, όχι στην Κύπρο. Δεν πρέπει αυτό συμφωνούμε. Να το αναδείξουμε εμείς. Βεβαίως, συμφωνούμε. Και ως προτιλάμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή τι κάνει? Δίνει πλειοδοσία πίστης προς την Αμερική. Δεν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Μάλιστα. Κόβει οποιαδήποτε γέφυρα μπορούμε να έχουμε. Αντίθετα με την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή ή το Ισραήλ δεν αξιοποιεί το ρόλο της ως επιτίδη ουδέτερου, αλλά ως μεσολαβητή. Γι' αυτό το διεθνές κύρος της Τουρκίας μετά την Ουκρανική κρίση έχει αυξηθεί, ενώ δυστυχώς η διεθνής θέση της Ελλάδας έχει υπονομευτεί. Μάλιστα. Αυτό να λοιπόν απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Είναι ένα πρόβλημα. Ακούστε με κυρία Κοραή. Ήρθε η κυρία Νούλαν. Και μετά όλα αυτά που έχει δώσει τη γη και είδωρ προς Αμερικανούς. Από χθες το λέμε, κύριε Κατρούγκαλε, αυτό που είπε η κυρία Νούλαν. Από χθες το λέμε. Απαντάω. Και στη Νέα Δημοκρατία κυρίως, όχι στην κυρία Κοραή. Δίνει γη και είδωρ λοιπόν η κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Και τι παίρνει? Απόσυρση
της υποστήριξης των ΙΣΤΜΕΤ. Οπότε, μια στιγμή που η ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης είναι το βασικό νούμερο, το βασικό θέμα. Αν θέλουμε να έχουμε μια ξεχωριστή φωνή στη διεθνή σκηνή, να μην εξαρτώμαστε. Σας βλέπω και αντιαμερικανό. Αυτό είναι το λάθος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λοιπόν. Ότι η πλειοδοσία πίστης στην Ουάσιγκτον δεν λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων της χώρας. Μάλιστα. Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τα ζητήματα. Δεν εξυπηρετείτε τα συμφέροντα της χώρας και μήπως παρά είστε δυτικόφιλοι και αμερικανόφιλοι. Παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αυτό λέει ο κύριος Κατρούγκαλος. Ναι. Ευρωατλαντιστές δηλαδή. Καταρχάς δεν υπάρχει μέτρο σε ζητήματα αρχών. Ή είσαι ή δεν είσαι. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα ή είναι με το δίκαιο ή δεν είναι. Ή είναι υπέρ του θύματος και επέναντι στον θήτη και τον εισβολέα ή δεν είναι. Και δεν έχει να κάνει ούτε με Δούνε και Λαβίν. Είναι ζήτημα αρχών. Και μια ξεκάθαρη στάση. Από εκεί και πέρα. Δεν θα τα αποφασίσει. Να το πούμε ξεκάθαρα, να ακουστεί παρακαλώ. Δεν θα αποφασίσει η κυρία Νούλαν. Δεν θα αποφασίσει ούτε τα F-16 κυρία Νούλαντ, ούτε το State Department. Έστειλε μια επιστολή στο Κογκρέσο. Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν αναγνωρίζετε τη μεταστροφή τώρα της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής που πλέον πλησιάζει την Τουρκία. Είδατε εδώ τι... μέχρι και... Συγγνώμη, κύριε Κερίδη. Μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Η κυρία Νούλαν στη συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος Βασίλης εδώ στην Καθημερινή, είπε ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στην Ουκρανία έδωσε όπλα, ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Τελεία. Το ίδιο έκανε και η Τουρκία. Λέει η κυρία Νούλαν. Στην ίδια μοίρα μας βάζει. Ναι, αλλά μπορώ λίγο να μιλήσω. Ναι, παρακαλώ. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα στην Ελλάδα και γρήγορα διάφοροι αντικυβερνητικοί επιχειρούν να αναδείξουν την Τουρκία και να τσιμπήσουν από την τουρκική προπαγάνδα. Λοιπόν, η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-16, πολλό δε μάλλον τα F-35. Και δεν θα τα πάρει όσο και αν προσπαθεί το State Department να βρει πατήματα και να βρει διαβλέψεις κοινωνίας με τον Ερντογάν. Για να κάτι δούμε. Το ξέραμε, κάτι που εγώ ίδιος το είπα. Ναι. Η Αμερική σήμερα και ο Biden έφτασε μέχρι το Μαδούρο και κάνει παιχνίδι και με το Ιράν. Ναι. Και προφανώς θέλει την ατοϊκή Τουρκία σε αυτή τη μεγάλη κρίση από την εδώ μεριά. Όμως υπάρχει ένα κογκρέσο στο οποίο πρέπει να κλείσουμε. Πολύ μεγάλη δουλειά. Και εκεί το κογκρέσο είναι άτεγκτο. Τα είπε πριν από 2 εβδομάδες στη συνέντευξή του στην Καθημερινή η κυρία Τάκη, μια που με ρωτάτε, ο Μενέντες. Και είναι η επιτροπή του κογκρέσου η οποία πρέπει να απελευθερώσει τα F-16. Πολλό δε μάλλον τα F-35. Μα δεν λέμε μόνο για τα F-16. Λέμε για τον EastMed. Λέμε για την ίδια μοίρα στην οποία μας βάζει. Είπε λοιπόν. Πάντως δεν είναι ο Μενέντες ο πρώτος της Αμερικής. Ο Biden είναι. Αλλά είναι ο νούμερο 2. Ναι. Είναι ο νούμερο 2 και περνάνε μέσα από το Μενέντες και το κογκρέσο τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει ένα περίπλοκο παιχνίδι. Μία παράκληση και στους δυο σας. Να κλείσουμε. Ολοκληρώσαμε την εξωτερική πολιτική, να κλείσουμε για το Δελτίο Ειδήσεων και να τα ξαναπούμε, σας παρακαλούμε, μετά το Δελτίο Ειδήσεων για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Δώστε μας 2-3 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Αντεφέρε επέστρεψε, περιμένουμε να συνδεθούμε με τους δύο πολιτικούς, τον κύριο Κερίδη και τον κύριο Κατρούγκαλο, για να κάνουμε 2 ερωτήσεις και για αυτές τις περιβόητες κυβερνήσεις συνεργασίας και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποιος θέλει ποιον και ποιος θα πάει με ποιον. Α, δεν μπορεί ο κύριος Κερίδης, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε μόνο με τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλε. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, θέλουμε έτσι με το κίνημα αλλαγής πάτε μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Να λέει κάτι για το νίσιο του ο κύριος Τσίπρας, την άλλη λέει πάει και με τα νερά του σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση Καραμαλή, ενώ μέχρι πρόσφατα εγώ θυμάμαι δηλώσεις και του κυρίου Τσίπρα και άλλων στελεχών να λένε ότι υπάρχει καλή και κακή Νέα Δημοκρατία και η καλή είναι του Καραμαλή και η κακή του Σαμαρά, του Μητσοτάκη κλπ. Τι έχει αλλάξει η προοπτική των συνεργασιών? Ας τα πάρουμε από την αρχή. Να τα πάρουμε. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία πρώτα και ως προς συνεργασίες μετά. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποστεί μόνο από βασικά δόγματα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν ακολουθεί κατά τη γνώμη μου και την ίδια γραμμή με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τους επόμενους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στον τομέα της οικονομίας. Πάντοτε ήταν υπέρ των μεγάλων συμφερόντων η Νέα Δημοκρατία. Ακραία νεοφιλελεύθερη δεν ήταν όμως, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης.
Αυτή δηλαδή ο κύριος Καραμαλής θεωρείται είχε άλλη οικονομική πολιτική. Δεν ήταν φιλελεύθερος. Ο κύριος Καραμαλής βέβαια κατέστρεψε τη χώρα και μας έβαλε στα μνημόνια. Σε αυτόν οφείλεται κυρίως η μεγάλη έκπληξη του εγκλήματος και του χρέους. Αυτά να τα λέμε. Απλώς λέω τώρα για την ιδεολογική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Ως προς την συνεργασία με το Κινάλ. Δεν έχετε δίκιο να λέτε ότι έχουμε παφωτηρίουσα στάση. Γιατί έχουμε την ίδια στρατηγική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και δεν θα ζητούσαμε να καθαριωθεί αυτή η αναπτυξή ως πάγιο εκλογικό σύστημα εάν δεν είχαμε ως στρατηγική επιλογή τις συνεργασίες. Άρα τι επιδιώκουμε να κάνουμε. Εντάξει κύριε Κατρούγκαλε, το κάνατε όταν βλέπατε ότι χάνετε, γιατί δεν το κάνατε με το που γίνατε κυβέρνηση το 2015 και ξαναπήγατε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου με το νόμο Παυλόπουλου και τα 50 και τις 50 έδρες μόνους. Εντάξει ξέρετε, τώρα μην το αθώνουμε εντελώς αυτό. Το πρώτο εξάμεινο και εγώ ήμασταν και εμείς και η χώρα. Εντάξει, καλή δικαιολογία αυτή. Εντάξει, το πρώτο εξάμεινο είναι η αλήθεια, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο. Εδώ η χώρα πήγαινε στα βράχια. Τη δεύτερη μέρα θα μπορούσαν να τα αλλάξουν. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό, δεν έχει σημασία πλέον. Ναι, ακούστε το επόμενο τώρα. Για να υπάρχουν συγκρίσεις πρέπει να υπάρχει μία συγγένεια μεταξύ των κομμάτων. Εμείς επιδιώκουμε λοιπόν και στην Ευρώπη να υπάρχει μία συμμαχία εκείνων των σοσιαλδημοκρατών που έχουν απορρίψει τον νεοφιλελευθερισμό, βλέπε Ισπανία, βλέπε Πορτογαλία, της αριστεράς και της οικολογίας. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει ως παρατηρητής και στις συναντήσεις κορυφής των σοσιαλιστών. Ναι, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κατρούγκαλε, ότι ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι το επίσημο μέλος, γιατί είναι στη σοσιαλδημοκρατία την Ευρωπαϊκή, προσπαθεί να τον εξορίσει. Και λέει ότι εμείς είμαστε η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάστηκε με τον Καμένο. Θέλω να πω, όταν υπάρχουν τέτοιες κόντρες, πώς θα συνεργαστείτε, αυτό ρωτώ. Μισό λεπτό, ορθώς το επισημαίνετε, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα δεν είμαστε εμείς. Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα είναι το Κινάλ. Μάλιστα. Άρα θα αλλάξετε την πολιτική σας, γιατί και ο κύριος... Όχι. Θα αλλάξει ο κύριος Ανδρουλάκης την πολιτική του. Τι είπαμε προηγουμένως. Το βασικό ζήτημα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι να μην εφαρμόζονται αυτές οι ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές που καταστρέφουν και τη μεσαία τάξη και πολύ περισσότερο την εργατική. Ναι. Συμμαχίας λοιπόν επιδιώκουμε. Άρα, μάλιστα, ένα modus vivendi ας πούμε. Μα παντού στην Ευρώπη, εκτός από τρεις περιπτώσεις, συμμαχικές είναι οι κυβερνήσεις. Ωραία, ωραία. Και αυτό που λέμε είναι πολύ απλό. Και το έχει πει και ο κ. Σανδουλάκης. Ναι, αλλά για να υπάρχουν συμμαχικές κυβερνήσεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει πρώτον να υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασίας και μια διάθεση. Όταν η Νέα Δημοκρατία αποκλείει το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ένα το κρατούμενο. Ναι, μάλιστα, μισό λεπτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Το ΚΚΕ λέει δεν κάνουμε ποτέ, δεν παίρνουμε μέρος σε κυβέρνηση συνεργασίας. Το Βελόπουλο, μισό λεπτό. Τον Βελόπουλο τον απορρίπτεται και ο Βαρουφάκης σας απορρίπτει. Θα έρθουν από άλλη χώρα για να συνεργαστούν μαζί σας. Με ποιον θα γίνει η συνεργασία. Ακούστε, η πίεση του να έχουμε μια κυβέρνηση που ουσιαστικά θα εκβιάσει τις συνεργασίες. Και το ζήτημα είναι, θα είναι παραφύση. Μισό λεπτάκι να σας τα πω από την αρχή. Ναι, αλλά γιατί είναι καλό να έχουμε μια κυβέρνηση με εκβιασμένες συνεργασίες. Ακριβώς εκεί είναι το επιχείρημά μου, αλλά αυτό δεν το ολοκλήρωσα. Παραφύση λοιπόν είναι μια συνεργασία η οποία γίνεται ακριβώς γιατί πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση. Μάλιστα. Αντίθετα, είναι κυβέρνηση συνεργασίας που προωθεί τη δημοκρατία και τη σταθερότητα, αυτή που βασίζεται στην ιδεολογική συγγένεια και συγκλήσεις. Ναι. Ο κύριος Σαδουλάκης με τον Καμένο. Κάτσε. Ο κύριος Σαδουλάκης, αυτή τη μια λέξη. Ναι. Έχει ένα θεμητό σκοπό. Ναι, ενισχύσει τη θέση του κινήματος αλλαγής στο εσωτερικό της δημοκρατικής παράταξης. Ναι. Πολύ καλά κάνει. Έχει επίσης δηλώσει ότι θέλει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Μάλιστα. Μόνο και μόνο από τη δήλωση αυτή έχει αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο κυβερνητικής εργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο έχετε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάρει. Αλλά αποκλείει και με εσάς λέγοντας ότι ούτε εσείς είστε σοσιαλδημοκράτες. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα με ποιον. Μισό λεπτό. Αλλά είναι πιο κοντά σου λέει. Δεν έχει πει ποτέ όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ ότι αποκλείει οποιοδήποτε προοπτική συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μιλήσει για την αυτονομία του Κινάλ και πολύ καλά κάνει. Στις εκλογές έτσι πρέπει να πολιτεύεται ο αρχηγός κάθε κόμματος. Σας λέω όμως εγώ το ξεκάθαρο και αυτονόητο. Όταν θα τεθεί το ζήτημα των συνεργασιών
ναι. έχοντας αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία και επειδή υπάρχει ανάγκη να έχουμε κυβέρνηση. Ναι. Με γρυσό το κοινάλ γίνει αυτοδύναμο, ναι. που εύχομαι να γίνει. Μακάρι. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάρει μια θέση. Πολύ ωραία. Ναι. Κύριε Καντρούκαλα, για το τελευταίο μας ερώτημα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ωραία, όλο αυτό που λέτε είναι καλό. Αλλά προϋποθέτει κάτι. Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα για να μπορέσει με το κοινάλ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, δεν του φτάνει μόνο το κοινάλ. Εκεί τι γίνεται. Και το Βαρουφάκι. Λοιπόν, ακούστε, εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Καλά, όλοι αυτό το θέλουν. Όλοι αυτό θέλουν. Όπως στην Πορτογαλία. Και το Βελόπουλο να ρωτήσετε το ίδιο. Δεν μπορείτε να πετύχει κίνηση συμμαχικής. Μα γι' αυτό ρωτώ. Για... Αν είστε όμως δεύτερο κόμμα, δεν αρκεί μόνο το κοινάλ. Πού αλλού θα απευθυνθείτε. Η απεύθυνσή μας είναι μόνο προς τη Δημοκρατική Παράταξη. Στον Βαρουφάκι, πού τον τοποθετείτε το Βαρουφάκι. Ο στόχος μας. Ο κύριος Βαρουφάκης θα μπορούσε αν υπάρχουν προγραμματικές εγγύσεις και αν δεν είχε τις ορισμένες θέσεις που είναι ξεκάθαρα κατά τη γνώμη μου εκτός αν κάνει δηλαδή λίγο πίσω μέλος μας, δεν αποκλείεται δηλαδή καταστατικά εξ αρχής όπως μάλιστα. ο κύριος Βενόπουλος. Και το τελευταίο μας ερώτημα κύριε Καντρούκαλε, εάν ο κύριος Ανδρουλάκης που θα είναι ας πούμε το τρίτο και στους συμμάχους ας πούμε με τη μεγαλύτερη δύναμη μετά το πρώτο κόμμα έβαζε έναν όρο, ωραία πάμε να συνεργαστούμε αλλά θα έχουμε ένα πρόσωπο, όχι τον κύριο Τσίπρα, ένα άλλο πρόσωπο, θα το δεχόταν ο κύριος Τσίπρας, εσείς θα το δεχόσασταν? Εγώ αυτά για τα να μιλήσουμε για εσάς. Από την Νέα Δημοκρατία. Ας το πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ σας λέω όμως το αυτονόητο. Μα είπε ό,τι και για τα πρόσωπα θα πει, τότε και για τα πρόσωπα. Το κόμμα που έρχεται πρώτο ναι. έχει την προνομία να ορίζει τον αρχηγό της κυβέρνησης. Αυτή μάλιστα. είναι η δημοκρατική πρακτική. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Καντρούκαλε. Και εγώ. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα σας.